Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο καθαριότητας. Σήμερα θα κάνω τα ντουλάπια της κουζίνας, συρτάρια, ντουλάπια κτλ. Κτλ. Θα τα βγάλω όλα έξω να τα ξεσκονίσω και να τα ξαναβάλω πάλι μέσα. Γενικά, όπως σας είχα πει και σε ένα προηγούμενο vlog, θέλω να ξεπετάω λίγο δουλειές πριν έρθει το μωρό, γιατί σίγουρα μετά δεν θα προλάβω να τα κάνω. Η κουζίνα θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο δωμάτιο στην καθαριότητα. Μετά είναι το μπάνιο. Ήρθε λοιπόν αυτή η ώρα που πρέπει να τα κάνουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά? Πρέπει να καθαριστούν και αυτά μέσα. Έχουμε να τα κάνουμε από το Σεπτέμβρη, κάπου εκεί νομίζω. Οπότε πρέπει να καθαρίσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σηκώστε μανίκια και πάμε να καθαρίσουμε τις κουζίνες. Την καθαριότητα μέσα στα ντουλάπια εγώ την κάνω με νερό, ξύδι λευκό και λίγη σόδα μέσα σε μπουκάλι Άζαξ, γιατί με βολεύει. Οπότε δεν χρησιμοποιώ χημικά, δηλαδή μες στην κουζίνα. Θα μπορούσατε όμως να χρησιμοποιήσετε το από Baby Planet που σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο vlog που καθάρισα μέσα στο ψυγείο. Απλά εμένα μου τελείωσε, οπότε δεν θα μου φτάσει για τα ντουλάπια. Νεράκι, ξυδάκι και λίγη σόδα, ίσα ίσα για να κάνει τον αφρό έτσι τον καθαρισμό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Διάλειμμα και θα επανέλθω για να κάνω τα κάτω και μετά το μόνο που μένει από την κουζίνα είναι να κάνουμε λίγο τα πλακάκια και το φούρνο, αλλά θα τα κάνω λίγο πιο αργά για να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Μέχρι τώρα δεν έχω κουραστεί ιδιαίτερα, αλλά εντάξει,
Ας μην το παρακάνω. Εδώ τον νηπτήρα θα ρίξω και την φεντόνα. Τη θυμάστε από πέρυσι που είναι για τα μυρμήγκια. Ήρθε η ώρα της. Πού το έβαλα το μπουκάλι? Αυτό είναι. Να μυρίσω, μην ρίξω τίποτα άλλο. Ναι, αυτό είναι. Όπου έχουμε πει είναι ακίνδυνο γιατί η ποσότητα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Αλλά δεν πλησιάζουν τα μυρμήγκια στο σπίτι. Και όχι μόνο τα μυρμήγκια, εγώ έχω δει και άλλα έντομα, δεν έχω. Οπότε το ζητάτε από γεωπόνο, λέγεται φεντόνα. FEDONA. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα κάθε χρόνο τέτοια εποχή για αυτό το φάρμακο. Φεντόνα. Οπότε ψεκάζω για να μην έρθουν. Τελειώσαμε με τα ντουλάπια, πάμε να κάνουμε και λίγο τα πλακάκια και είμαστε έτοιμοι. Φούρνο. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ της Miele, το οποίο με έχει βολέψει πάρα πολύ, αλλά μόλις τελείωσε, το είχα αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι, μου έβαλε πάρα πάρα πολύ καιρό. Θα το κρατήσω όμως το μπουκάλι γιατί ξέρω ότι έχει σόπι Miele, οπότε να βρω να το αντικαταστήσω γιατί μου άρεσε πολύ. Και αυτό εδώ για τις αστείες που επίσης τελειώνει και θα πρέπει να το αντικαταστήσω, το βάζω και πάνω στις αστείες αλλά και στο τζάμι του φούρνου. Οπότε θα το κάνω λίγο με ένα σειρματάκι γιατί είναι σωρισμένα σε μία που έχει κάτι καμένα και να καθαρίσουμε και το φούρνο μας. Καθάρισμα, βάζω τέρμα το φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και το αφήνω λίγο με την πορτούλα έτσι ανοιχτή ώστε να καούν τα πάντα, να λιώσουν τα πάντα. Το ξαναπερνάω έπειτα με ένα πανάκι αν έχει κάτι που σπάνια έχει και έτοιμο. Έχει κάψει και τα πάντα και είναι έτοιμο για χρήση. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας παρακίνησα και εσάς να πάτε να καθαρίσετε τις κουζίνες σας, γιατί άνοιξε έρχεται παιδιά καλοκαιράκι, όμορφο καλοκαιράκι, τα έχουμε όλα έτοιμα έτσι να μας μπει το καλοκαίρι με, και η άνοιξη με διάθεση, με καθαριότητα, γιατί όταν ένας χώρος είναι καθαρός, τότε όλα είναι τέλεια. Αν σας άρεσε το βίντεο μην διστάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!